Λεωφόρο Κηφισού, με ένα μικρό παιδί να κάθεται πρώτο στο τρικάβαλο, την ώρα μάλιστα που το μηχανάκι αναπτύσσει ταχύτητα. Στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με τον οδηγό να κάθεται ανάμεσα σε δύο παιδιά που σε αντίθεση με εκείνον δεν φορούν κράνος. Ξανά σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας στην Αττική, με οδηγό εδώ να μην έχει το παραμικρό περιθώριο να κοιτάξει πίσω από τους καθρέφτες. Και στη Θεσσαλονίκη, με ένα μηχανάκι να χτυπάει περαστικό μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων πολιτών. Είναι εικόνες των τελευταίων ημερών που έφτασαν στα γραφεία του Live News. Πλάνα και φωτογραφίες που μας στείλατε εσείς και έρχονται να δώσουν επιπλέον εξηγήσεις στο γιατί και φέτος τα σοβαρά τροχαία στη χώρα μας παραμένουν στα ύψη. Παρά τα μέτρα και την αυστηροποίηση των ποινών, κάποιοι όπως φαίνεται αδιαφορούν προκλητικά και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Τη δική τους και πολλές φορές ακόμα και των μικρών παιδιών που μεταφέρουν. Ο οδηγός που έβλεπε απέναντί του αυτή την εικόνα στη Θεσσαλονίκη δηλώνει στο Live News συγκλονισμένος. Στην περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά ένα σχολείο και πολλοί γονείς, όπως μας λέει, παίρνουν τα παιδιά τους με αυτόν τον τρόπο τα μεσημέρια. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή είπα: δεν γίνεται να βλέπω αυτό το θέαμα. Ήταν κάτι το δεν το περίμενα. Η φωτογραφία τραβήχτηκε σε φανάρι, με το κοριτσάκι όρθιο μπροστά στον οδηγό να κρατάει το τιμόνι και πίσω ένα ανήλικο αγόρι να έχει γύρει το σώμα του από την κούραση. Εγώ σκέφτηκα να πω στον άνθρωπο ότι σας παρακαλώ πολύ, αυτό που κάνει είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά ήξερα ότι δεν θα είχε αποτέλεσμα. Θα μου απαντούσε σίγουρα ότι ξέρω εγώ πώς να προστατεύω τα παιδιά μου, δεν αγαπάς καλύτερα τα παιδιά μου εσύ από ότι εγώ, και εγώ προσέχω και μην ασχολείσαι μαζί μου και μη σε νοιάζει. Στη Θεσσαλονίκη η ασυνειδησία του οδηγού αποτυπώθηκε σε φωτογραφία και στην Αττική σε ένα βίντεο λίγων δευτερολεπτών. Ένα μικρό παιδί χωρίς κράνος στέκεται μπροστά από τον οδηγό της μηχανής στη Λεωφόρο Κηφισού, με οδηγό που περνάει από δίπλα να καταγράφει αυτές τις εικόνες. Χωρίς κράνος και η γυναίκα που κάθεται τελευταία με μια τσάντα στην πλάτη της. Το μηχανάκι έχει αναπτύξει ταχύτητα άνω των 100 χιλιόμετρων και τρεις ανθρώπινες ζωές κρέμονται από μία κλωστή. Η επόμενη μεγάλη μάχη την οποία θα δώσουμε με αφορμή το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι η μάχη του κράνους. Δεν γίνεται σήμερα. Δεν γίνεται, κύριε Βαγγελάτο, η χώρα να είναι πρωταθλήτρια στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από δίκυκλα, από συμπολίτες μας που δεν φορούν κράνος. Εκτός από τα λάθη των οδηγών, υπάρχουν και εκείνα των πεζών. Σε αυτή την περίπτωση η παράσυρση είναι αποτέλεσμα διπλού λάθους, όπως μας λέει αυτό της μάρτυρας. Ξαφνικά βλέπω ένα πεζό, τρέχει και απλά σκάει πάνω το ένα μηχανάκι. Ο πεζός, όπως φαίνεται στο βίντεο, κοιτάει δεξιά και αποφασίζει να επιταχύνει χωρίς να ελέγξει την κυκλοφορία από τα αριστερά του. Ο οδηγός της μηχανής ανέφερε πως δεν τον είδε στο οπτικό του πεδίο. Και οι δύο σηκώθηκαν λίγο αργότερα από το έδαφος εμόφυρτη και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες. Το μηχανάκι είχε από τα αριστερά, όπως το βλέπετε στο βίντεο, έχει διπλή γραμμή. Κανονικά δεν πρέπει να περάσει από εκεί το μηχανάκι. Ο πεζός δεν πρέπει να περάσει από εκεί, δεν υπάρχουν διαβάσεις για να περάσει από εκεί ο πεζός. Αυτή η εικόνα στη Λεωφόρο Κηφισού έρχεται να πλαισιώσει τις υπόλοιπες, με οδηγό να μεταφέρει χαρτόνι και κούτες που ασφαλώς δεν του επιτρέπουν να έχει ορατότητα πίσω του. Το 2023 σκοτώθηκαν σε τροχέα στη χώρα μας 621 άνθρωποι, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας και Μεταφορών. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι συνεχίζουν στο ίδιο επικίνδυνο μονοπάτι, με τις εικόνες που έρχονται στο φως να προβληματίζουν. Ο κύριος Στράτος Πρίγκας είναι ο άνθρωπος που είχε την ευαισθησία να τραβήξει αυτή τη φωτογραφία, να μας τη στείλει και να το σχολιάσουμε. Κύριε Πρίγκα, καλησπέρα. Βοηθώντας σας, θέλω να πω το εξής. Ούτε του κυρίου Πρίγκα στόχος είναι, ούτε και δικός μας, να κατηγορούμε κανέναν. Αν γίνεται αυτό που γίνεται, είναι για να δείξουμε πόσο λάθος είναι. Λοιπόν, βλέπουμε τη φωτογραφία, κύριε Πρίγκα, και θέλω να μας πείτε πότε το είδατε, τι έγινε τέλος πάντων. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάδη, για καλή εβδομάδα. Τη φωτογραφία την τράβηξα πριν λίγες μέρες σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Δελφών. Και αμέσως σκέφτηκα να σας συστήλω στην εκπομπή σας, διότι γνωρίζω πόσο ευαισθησία έχετε σε θέματα οδικής συμπεριφοράς και οδικής παιδείας. Καθώς λοιπόν περπατούσα, βλέπω από μακριά να έρχεται μία μηχανή. Στην αρχή νόμιζα μπροστά ο οδηγός είχε κάποια τσάντα, κάποια σακούλα. Αλλά καθώς πλησίαζε, είδε ότι είχε ένα μικρό κοριτσάκι. Και σαν μην έφτανε αυτό, καθώς σταμάτησε στο φανάρι, βλέπω ότι από πίσω υπήρχε ακόμα ένα μικρό παιδάκι. Πραγματικά το θέμα ήταν σοκαριστικό και πρωτόγνωρο για μένα και δεν πίστευα σε αυτό που έβλεπα. Και εδώ, κύριε Ευαγγελάτε, δεν μιλάμε μόνο για οδική συμπεριφορά, αλλά μιλάμε και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Ακραία, αν μου επιτρέπετε να, πω, να σχολιάσω πραγματικά. Δηλαδή, να δούμε μόνο λίγο τα σημεία εδώ της φωτογραφίας. Πρώτα απ' όλα, ο άνδρας, πιθανολογούμε ο πατέρας των παιδιών, δεν το ξέρουμε, το πιθανολογούμε, φοράει κράνος. Δηλαδή, αυτός είναι προστατευμένος. Και έχει δίκιο ο κύριος Πρίκας, το είπε και πριν. Άμα πας να του μιλήσεις και να του πεις, βρε Χριστιανέ μου, γιατί το κάνεις αυτό, θα σου πει άντε ρε από εδώ που εγώ τα παιδιά μου θα μου πεις εσύ κτλ. Λοιπόν, ο Πιτσιρικάς είναι πίσω. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πρίκα, είναι μεσημέρι, είναι η ώρα που τα παιδιά σχολάνε. Είναι μεσημεράκι και το δυστύχημα, ξέρετε ποιο είναι πίσω, το τραγικό της υπόθεσης, ότι το έστειλα και σε άλλους φίλους μου και μου είπαν ότι αυτό το φαινόμενο είναι σύνηθες στα μεσημέρια να πηγαίνουν οι γονείς έξω από τα σχολεία και να παίρνουν τα παιδιά τους σε αυτή την κατάσταση, φορτώνοντάς τα ή ένα ή ακόμα και δύο για να τα πάνε από το σχολείο στο σπίτι. Προσέξτε λοιπόν τον πιτσιρικά, ο οποίος κάθεται πίσω, με το πράσινο μπλουζάκι. Η μοτοσυκλέτα είναι σταματημένη σε φανάρι κόκκινο. Ο πιτσιρικάς έχει ακουμπήσει πίσω. Προφανώς κοιμάται κιόλας. Έτσι, δεν το έχει πάρει χαμπάρι ο πατέρας. Ναι. Ποιος ξέρει. Μπροστά το κοριτσάκι είναι ο αερόσακος του μπαμπά. Όμως, εδώ έχει μια λεπτομέρεια ακόμα. Αν παρατηρήσετε τη φωτογραφία προσεκτικά, θα δείτε ότι το κοριτσάκι έχει τα χέρια του στο τιμόνι. Δεν ξέρω τη συνέχεια της σκηνής. Εσείς την είδατε, κύριε Πρίγκα. Για πείτε, περιγράψτε τη μας. Σκέφτηκα να καλέσω την αστυνομία, αλλά μέχρι να καλέσω την αστυνομία θα είχε φύγει σίγουρο ο άνθρωπος και θα είχε εξαφανιστεί στα στενά της περιοχής. Δεν θα μπορούσε να τον προλάβει η αστυνομία. Έφυγε και με αρκετά ταχύτητα μεγάλη, μπορώ να πω. Δεν πήγαινε και σιγά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.